Ναι, τα κοκοράκια, βέβαια. Αυτό ήθελα να ακούσω. Αυτό ήθελα να ακούσω. Λέμε γρήγορα πάρα πολύ. Γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώ σε λένε? Βαγγέλη. Βαγγέλη. Ναι, Βαγγέλη. Από πού τηλεφωνεί? Από Καλυθέα. Από Καλυθέα. Πόσο χρονών είσαι? 15. 15. Γιατί δεν είσαι στο σχολείο? Βαριέμαι. Βαριέσαι. Ρε, πες ότι είσαι άρρωστος και έχεις 39 πυρετό. Έχω 38, αλλά αυτό, δεν πήγα. Αυτό θα λες, όχι βαριέμαι. Μας ακούς και ο κόσμος. Λοιπόν, τον Άγγελο, γρήγορα. Ναι, ναι, άντε, γεια. Λοιπόν, αυτό ήταν η παιδική αφέλεια στο έπακρον. Μα ο Βαγγέλης δεν ήθελες να ακούσεις, να μάθεις για το όνειρό σου. Είδες την παιδιά, είναι φοβερά. Λοιπόν, αυτός ήταν κοπανατζής. Ναι, θα μπορούσε να πει ότι είναι και απογευματινό στο σχολείο. Ναι, αλλά ήταν όμως. Είδες που λέει από παιδί και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Την ειλικρίνεια. Βαριέμαι, λέει. Λοιπόν, μπράβο σου, πρε Βαγγέλη. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά. Πώς σε λένε? Δήμητρα. Δήμητρα, από πού τηλεφωνείς? Από Αθήνα. Από Αθήνα. Μία μικρή διευκρίνηση θα ήθελα από τον κύριο Άγγελο. Βεβαίως. Μάλιστα. Εδώ και σειρά ετών βλέπω παρόμοια όνειρα. Δηλαδή. Πρέπει κάποιον να σώσω, πρέπει κάποιον να γλιτώσω, πρέπει κάπου να πέσω για να μην χαθεί ένα παιδί, πρέπει κάπου θα γκρεμιστεί κάποιος και πρέπει να πάω να τον σώσω, να περάσω γέφυρες, να ανέβω βουνά, να ανέβω σκάλες, να κατέβω στα τάρταρα, να γυρίσω. Ένα παράλογο πράγμα το οποίο επαναλαμβάνεται με διαφορετικά πρόσωπα συνήθως και σε διαφορετικά μέρη. Ή βουλιάζουν καράβια και πρέπει κάποιον να βγάλω από εκεί μέσα. Ειλικρινά σας μιλώ, ξυπνάω και νιώθω πτώμα. Ειλικρινέστατα μιλάω. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, φέρετε. Βλέπετε τελικά ότι η προσπάθειά σας να σώσετε κάποιους ανθρώπους στέφεται με επιτυχία? Τις περισσότερες φορές ναι. Έτσι κι αν έχεις κολλήσει. Δείχνει το πόσο ότι είστε άνθρωπος προσανατολισμένος προς τους άλλους ανθρώπους. Δείχνει μια καλή συμπεριφορά, μια καλή ψυχολογική δόμηση απέναντι στους ανθρώπους τους γύρω σας. Θέλετε να προσφέρετε και έχετε επίσης και τη δύναμη και την βασική αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να κάνετε αυτές τις κινήσεις ώστε να διορθώσετε κάποια στραβά στη ζωή των άλλων ή να σώσετε, όπως πραγματικά βλέπετε από τον στα όνειρά σας, τους άλλους ανθρώπους. Είναι ένα καλό σημάδι, πάρα πολύ καλό σημάδι. Και το γεγονός ότι βιώνετε αγωνία μέσα στα όνειρά σας δείχνει ότι έχετε συμπόνια για τους άλλους. Βιώνετε την αγωνία και τον πόνο του άλλου και μπορείτε αυτό το πράγμα να το παίρνετε μέσα σας και να το δέχεστε να θέλετε να βοηθήσετε τους άλλους. Είναι ένα καλό όνειρο που δείχνει ότι μέσα σας έχετε αυτή την έφεση για βοήθεια προς τους άλλους. Υπερευθέστο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Αλτρουίστρια η τηλεθεατρία αυτή. Αλτρουίστρια και σκέφτεται τον κόσμο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και ας κουραζόμαστε στα όνειρα. Πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Άγγελα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που για ακόμη μια φορά ήσουν μαζί και βοήθησες και τον κόσμο και έλυσες και τη δική μου απορία για το όνειρο. Και μ' αρέσει που τα λες γλαφυρά. Τα λες περιγραφικά γλαφυρά και είναι, ξέρεις, δεν είναι και τι λέμε, είναι και πώς το λέμε στον κόσμο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς θα πάμε για διαφημιστικά μηνύματα. Πού πάτε καλέ? Έχουμε μελωδίες, χατζή, παιχνίδια, τους σταυρούς, ταξίδια, βιντεοκάμερες. Τι έτσι, σας παρακαλώ.